αρνός, online μελέτη για όλα τα παιδάκια και χωρίς συνδρομή και με συνδρομή και απ' όλα. Είμαστε εδώ εμείς οι δάσκαλοι να σας φτιάξουμε τη σκέψη σας και τη διάθεσή σας. Και σε συνεργασία πάντα με δασκάλους, γονείς. Έτσι, είμαστε μια ομάδα. Πάμε παιδιά να δούμε τώρα μια τι εφαρμογή στο κεφάλαιο που αναφερόμαστε. Διάταξη δεκαδικών ψηφίων. Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς. Ένα υπέροχο όμορφο κεφάλαιο το οποίο θα μας ακολουθεί πάντα, γιατί βλέποντας έναν αριθμό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Παιδιά, εδώ η εφαρμογή μου έχει δίνει την μεγάλη χαρά να τα κάνω πολύ συγκεκριμένα. Μην απρηγορώ, πάω στο διατάφτα. Τοποθετώ, λέει, δεκαδικούς αριθμούς στην αριθμογραμμή. Η αγαπημένη μας παιδιά αριθμογραμμή. Ή αν θέλετε τα μαθηματικά, αν θέλετε, μέχρι κάποιο σημείο τι είναι, είναι η τοποθέτηση πάνω σε μία γραμμή των αριθμών. Μετά βάζουμε δύο γραμμές, μετά τρεις γραμμές και πάει λέγοντας. Ξεκινάμε όμως τώρα με την αριθμογραμμή, δηλαδή να μετράμε και να λέμε πόσα είναι αυτά. 10, 20, 100, τόσο κλπ. Πάμε. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Να βρείτε τους δεκαδικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στα σημεία α, να το εδώ πέρα, ας το κάνω πράσινο να ξεχωρίζει, α, β, γ και δ της αριθμογραμμής. Κοιτάξτε, εδώ για να απαντήσουμε καλά μου παιδιά και καλοί μου φίλοι, ξέρετε τι κάνω. Πρέπει να διαβάσω το σχήμα. Και επειδή έχουμε και διαγωνιστικά ασκήσεις που θέλουμε να σας δίνω την άλλη διάσταση των πραγμάτων, τι γίνεται. Βάζοντας τον πάνω το σχήμα, πρέπει να το διαβάσω. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να κατανοήσω. Εδώ υπάρχει ένα 0, παιδιά. Προσέξτε. Εδώ είναι το 0, το βλέπετε. Εδώ υπάρχει ένα 1, το βλέπετε. Δηλαδή υπάρχουν οι αριθμοί 0 και 1. Και ενδιάμεσα αυτό είναι χωρισμένο. Α, στο ενδιάμεσο είναι το 0,5, το μισό. Έτσι μου λέει. Εδώ είναι το 0, εδώ είναι το 1. Σωστά. Δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου. Το 0 και εδώ το 1. Πάμε. Αν τώρα το δω αυτό ενδιάμεσα, είναι χωρισμένο σε 1, 2, 3, 4, 5, να το, 0,5, 6, 7, 8, 9, 10. Δηλαδή η μονάδα, παιδιά, είναι χωρισμένη τι? Σε 10 κομμάτια. Άρα έχω δέκατα. Και μετά, παιδιά, η κάθε μοναδίτσα εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα, είναι χωρισμένη τι? Πάλι σε 10. Το κάνω έτσι. Έτσι. Δεν το ψιλοκόβω, έτσι. Ωραία. Σαν να έχουμε μαρουλάκι, τσακ, 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 ή καμιδάκι. Σωστά. Έτσι λοιπόν. Άρα στην ουσία έχω δέκατα και μετά έχω εκατοστά, παιδιά. Για το καθένα το χωρίζω δια 10, οπότε 10 επί 10, 100. Οπότε ξεκινάω. Παιδιά, το σημείο α εδώ πέρα που μου δίνει, εντάξει, τι είναι. Α, μου το έχει δώσει, είναι το 0,07. Δηλαδή είναι τα 7 εκατοστά μου, το 7. Δηλαδή, προσέξτε, εδώ, αυτό εδώ πέρα το πρώτο, τι είναι. Είναι το 0,1. Είναι το 1 δέκατο. Άρα εδώ πέρα είναι λιγότερο. Έχω πάρει τα 7 δέκατα του δέκατου. Δηλαδή τα 7 εκατοστά. Τα 7 δέκατα του δέκατου είναι τα 7 εκατοστά. Ωραία, πες μου τις λέξεις, ε. Το β μετά. Το β έρχεται και κάθεται ακριβώς σε σημείο. Δηλαδή είναι 1, αν το πάω τώρα σε μορφή δεκάτων, 1, 2, 3. Άρα τι έχω εδώ πέρα, το β είναι το 0,3. Έχω 3 δέκατα. Άρα αφού έχω 3 δέκατα είναι το 0,3. Έτσι. Εδώ μου πάμε το αυτό, μου κάνει το 0,7. 0,07, με συγχωρείτε. Ωραία. Το γάμα τώρα. Το γάμα, παιδιά, είναι μεταξύ του 0,5, 3, 4, 5, 6 και του 6. Δηλαδή είναι μεταξύ των 5 και των 6 δεκάτων. Είναι στη μέση. Άρα τι θα είναι? Θα είναι 0, έχω 5 δέκατα σίγουρα, εξασφαλίζει λόγω της θέσης αυτού του β, και έχω και 5 τα μισά πάλι. Και 5 εκατοστά. Καταλάβατε, είμαι στη μέση. 0,55. Είμαι στη μέση του ενός δεκάτου. Άρα, 5, 10, δηλαδή, τα 5 δέκατα το δεκάτο είναι 5 εκατοστά. Επειδή μου άρεσε το ξαλό συνέχεια. Σας μπερδεύω, δεν πειράζει. Άρα είναι 0,55. 5 δέκατα και μετά ξανασπάω αυτό πάλι σε 10. Άρα, πάω σε εκατοστά. Άρα, είμαι στη μέση, 0,55. Και το δε δέλτα τι θα είναι? Θα είναι 1, ναι, έχω μια κέρια μονάδα, υποδιαστολή. Έχω και επίσης και ένα δέκατο, ένα από εδώ και κάτι άλλο από εκεί, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Θα είναι κάπου 0,2, Βασίλη, πόσο είναι? Δεν λέω και καλά. Εδώ θα είναι κοντά στο 0,2, κάπου εκεί. Άρα
Δεν έχω και τη λεπτομέρεια ακριβώς του σχήματος, οπότε 1,2. Δηλαδή, αν το πέρα από εδώ, σε εδώ έχω 10 γραμμές, βασικά λέω σε ποια γραμμή είμαι, 0,2 ή 0,3. Μάλλον 0,2 θα είμαι. Άρα 1,12. Με κατάλαβες, έτσι. Βάλαμε τα σημεία πάνω, να τα γράψουμε παιδιά και κάτω εδώ πέρα, έτσι. Το β από μένα 0,3. Το γ είναι πόσο, 0,55. Και το δ 1,12. Σας επαναλαμβάνω, η αγαπημένη μου αριθμογραμμή είναι η αποτύπωση των αριθμών. Τους βάζω σε σειρά, παιδιά, γιατί ξέρω το μικρό, ξέρω το μεγάλο, ξέρω πολλά πράγματα και έχω και μια αίσθηση μέτρου, μετρήματος που χρειάζεται το μέτρο, έτσι. Θα το δούμε και παρακάτω. Πάμε όμως στη συνέχεια το δεύτερο ερώτημα, τι λέει. Δεύτερο, να τοποθετήσετε πάνω στην αριθμογραμμή, λέει, το 1 εκατοστό και το 1 χιλιοστό. Α, ωραία. Πάμε εδώ πέρα. Τι μου έχει δώσει, παιδιά, εδώ πέρα, μου έχει δώσει την αριθμογραμμή, το 0 εδώ πέρα. Διαβάζω, παιδιά, παρατηρώ. Εδώ το 0,1. Άρα εδώ τι είναι, παιδιά, αυτό εδώ πέρα, είναι αυτό, είναι το 1 δέκατο. Έτσι, το 0,1. Άρα το 0. Τώρα τι είπα εγώ, αν το 1 δέκατο χωρίσω σε 10, τι θα πάρω, δεν θα πάρω το 1 εκατοστό. Καταλάβατε, γιατί 10 επί 10, 100. Δηλαδή όλα όλα θα έχουν χωρίσει 100 κομμάτια. Άρα αυτό εδώ πέρα θα είναι το 1 εκατοστό. Και αν το γράψω εδώ πέρα θα είναι το 0,01. Να το δω. Και αν πάω τώρα να πάω σε χιλιοστό, πρέπει να πάω, αν θέλει, στην πρώτη γραμμουλίτσα εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Πού την είναι, για να το βάλω πέρα. Εδώ, κάπου δεν είναι η πρώτη γραμμουλίτσα. Δηλαδή, όπως είναι αυτά από το 0 έως το 0,01, δηλαδή έως το 1 εκατοστό. Χωρίς πάλι σε 10, πάω στο 1 χιλιοστό και εκεί έχω το 0,001, το 1 χιλιοστό. Με κατάλαβες, ομορφιά, ε! Και εδώ νομίζω ότι αυτό μας αποτυπώνει όμορφα αυτό που θέλουμε. Το απολαμβάνεις σχολικό βιβλίο, ακούς τα λόγια μας, δεν θέλω να σε τσικούνεις στο άκουσμα, γιατί η γλώσσα τι θέλει, θέλει να τραφεί πρώτα η σκέψη και αυτή να εκφραστεί. Και εσύ θα έχεις και κάτι παραπάνω που μας να πεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ στο info.papakianos.gr, σε περιμένουμε. Και για να κάνουμε και το τρίτο ερώτημα εδώ πέρα που λέει, να τοποθετήσει πάνω στην αριθμογραμμή τους αριθμούς 1,4 και 1,40. Α, εδώ είναι το 0. Επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Και δεν θα κουραστώ πάντα, παιδιά, γιατί πάντα προσέχω το σχήμα. 0, βλέπω το 2. Άρα, αν πάω στο 1, θα είναι στη μέση. Δηλαδή θα έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άρα θα πάω στα 5 μέσα. Εδώ είναι το 1. Ωραία. Και τι μου λέει τώρα, αφού έχει βάλει το ένα φίλο μου εκεί, λέει τώρα, πρόσεξε, τι θέλω να μου κάνεις, θέλω να μου βάλεις το 1,4. Με λίγα λόγια, να πας από εδώ που είναι το 1, με εδώ που είναι το 2, να το χωρίσεις σε 10 κομμάτια, εντάξει, και εδώ πέρα, αυτό είναι 1, 2, 3, 4, 5. Α, τα 10 παιδιά, αυτές εδώ είναι τα ενδιάμεσα. Άρα, αν πάρω και τα ενδιάμεσα σημεία, για να βάλω και ένα κόκκινο σημείο, βλέπω. Να το. 1, 2. Δίνω έμφαση, παιδιά, σε λεπτομέρεια. Προσέχω και παρατηρώ. Άρα, αν εγώ πάω στο 1,4, τι μετά έχω. 1, 2, 3, 4. Εδώ είναι το 1,4. 1,4. Ωραία. Και άμα το κάνω 1,40, αλλάζει τίποτα. Τι σας είπα σε προηγούμενο μάθημα, αν το ακούσατε εσείς, σας είπα ότι είτε έχω 1,4 είτε το κάνω 1,40, δεν αλλάζει αξία. Γιατί, αν το πάρω αυτό το μέσα, το χωρίσω πάλι σε 10, θα πάρω τι, και πάρω 40, θα έχω τι, θα έχω τα 40 εκατοστά ίδια με τα 4 δέκατα. Θα το ξαναπώ πάλι. Εάν το καθένα αυτό το μέσα είναι χωρισμένο σε 10, εδώ έχω 10, 20, 30, 40. Να το. Αν το έχω εδώ σε κομμάτια θα είναι 1, 2, 3, 4 δέκατα. Εάν το χωρίσει 10 θα είναι 40, δηλαδή αυτό εδώ πέρα, να το γράψω ξεκάθαρα, αυτό εδώ πέρα αντιστοιχεί σε επιπλέον κομμάτια μας σε πόσο, σε 40, σε 40 γραμμούλες, γρου, γραμμούλες, εντάξει. Γι' αυτό, παιδιά, το 1,4 είναι το ίδιο με το 1,40. Είναι αυτό που είπα ότι όσο μεγαλώνω το βάθος, να το πω ακόμα μια φορά ξεκάθαρα, δηλαδή αν εγώ πάω από το 1,4 στο 1,40, αυξάνω, έχω 4 δέκατα, θα κάνω 40 εκατοστά, αλλά όμως τι κάνω, εκεί που αυξάνω, εδώ τι το κάνω, του μειώνω την αξία. Άρα μιλάω για το ίδιο πράγμα. Εδώ έχω τα 4 δέκατα, εδώ έχω τα 40 εκατοστά.
Δηλαδή πήγα μία πάνω, ανέβασα αν θέλετε την ποσότητα εδώ, άρα τι, τα υποδεκάτησα μετά και τα πήγα σε εκατοστά. Με λίγα λόγια, μία ή άλλη. Είναι αυτό που λέμε ότι τα μηδενικά πίσω εδώ πέρα, τα μηδενικά πίσω δεν παίζουν κανένα ρόλο. Και αν βάλεις κι άλλα χιλιάδες εδώ πέρα, δεν κανένα νόημα. Τίποτα. Γράψεις, θα καταλάβεις. Τι, αυξάνεις το βάθος, τη λεπτομέρεια. Αλλά, αν το θέλεις, για διαχειριστικούς λόγους. Ουσιαστικά η αξία είναι το 4. Τώρα, ή τα πεις 4 δέκατα, ή 40 εκατοστά, ή τα πεις 400 χιλιοστά, κλπ. Κλπ. Είναι ένα και το ίδιο. Να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και να σου υπενθυμίσω ότι είμαστε εδώ μια οικογένεια για να δώσουμε απάντηση στις προκλήσεις. Στέλνεις email, γράφεις το πρόβλημά σου, γράφεις το θέμα σου και εμείς συνεργαζόμαστε μαζί σου και με τις free υπηρεσίες και με τις συνδρομητικές, γιατί η γνώση μας θέλει όλους μαζί στοχευμένους σε αυτό που κάνουμε. Δάσκαλους, γονείς και μαθητές. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε στον άλλον. Με αγάπη και σεβασμό. Καλή συνέχεια.